Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα μήμα σας. Σήμερα είναι ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια γιατί πλησιάζει η καθαρά Δευτέρα. Η πιο καλή, η πιο ωραία Δευτέρα του χρόνου που γεμίζουμε το τραπέζι μας με καλούδια, με χαλβάδες, με τουρσιά, νηστίσιμα, ωραία, με ζεδάκια. Και φυσικά, τι δεν μπορεί να λείπει από το τραπέζι της καθαράς Δευτέρας. Μα φυσικά η πιο τραγανή, η πιο μυρωδάτη λαγάνα και δίπλα θα βάλουμε ένα λίο ταραμά. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς φτιάχνουμε πρώτα απ' όλα τη λαγάνα μας. Δεν θα χρειαστούμε μίξερ, ούτε μηχανήματα, παρά μόνο ένα μπολ και καλή διάθεση. Μέσα στο μπολ μου λοιπόν θα βάλω νερό χλιαρό. Δεν θέλω ούτε να καίει πάρα πολύ, αλλά ούτε και να είναι παγωμένο τελείως. Και θα ρίξω μέσα μαγιά, ξέρει, πάρα πολύ ωραία. Θα ανακατέψω με ένα σύρμα και θα ρίξω μία πρέζα ζάχαρη. Ζάχαρη, όπως έχω ξαναπεί, τι είναι? Είναι η τροφή της μαγιάς. Οπότε βάζουμε λίγη ζαχαρίτσα για να έχει φαγητό η μαγιά να αναπτυχθεί και να μας φουσκώσει το ζυμάρι. Ανακατεύουμε και μπορούμε να αφήσουμε αυτό το μείγμα για περίπου 5 λεπτάκια μέχρι να ξεκινήσει η μαγιά να ενεργοποιείται. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσουμε για τη λαγάνα μας. Συνήθως χρησιμοποιούμε αλεύρι σκληρό. Πάμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει αλεύρι σκληρό, ρε τσούλη. Ωραία, τα βλέπουμε στις συσκευασίες. Αλεύρι σκληρό, αλεύρι μαλάκο, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλεύρι για τσουρέκι, αλεύρι για πίτες, αλεύρι για τέτοια, αλεύρι για τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά αλεύρια. Εμείς όμως θέλουμε αλεύρι σκληρό, όπως είπα. Το αλεύρι αυτό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη. Άρα τι καταλαβαίνουμε, ότι θα μας δώσει ένα ζυμάρι που θα είναι ελαστικό. Εύπλαστο και ελαστικό και δεν θα σπάει. Και επειδή εμείς τη λαγάνα μας θα την απλώσουμε στη συνέχεια με τα χεράκια μας σε όλο το ταψί που θα ψήσουμε, θέλουμε να έχουμε ένα μαλακό και ελαστικό ζυμαράκι. Πάμε να διάσουμε το αλεύρι μας μέσα στο μπολ μας. Και θα βάλω και λίγο αλατάκι μέσα έτσι για τη γεύση. Και παιδιά, αυτό είναι το ζυμάρι της λαγάνας. Πάμε να ξεκινήσουμε να ζυμώνουμε με τα χεράκια μας. Εντάξει, είμαι σίγουρος τώρα θα πείτε στα σχόλια από κάτω, ρε τσούλη, δεν φοράς γάντια και τέτοια. Παιδιά, όταν ζυμώνω με τα χέρια, θέλω να το νιώθω το ζυμάρι. Θέλω να νιώθω την υγρασία του, μήπως θέλει και άλλη υγρασία. Θέλω να έχω έναν τρόπο επικοινωνίας με το ζυμάρι. Λοιπόν, με το που το ζυμάρι μου έχει πάρει μια τέτοια σύσταση, τι κάνουμε πολύ απλά, ξεκινάμε και ζυμώνουμε στον πάγκο μας. Περίπου παίρνει ζύμωμα 7 με 8 λεπτάκια στο χέρι. Τώρα αν έχετε κουζενομηχανή θα πάρει κανένα 5 λεπτό. Και το ζυμαράκι μου μετά από περίπου 7 λεπτά ζύμωμα έχει γίνει εξαιρετικό. Και είναι έτοιμο για ξεκούραση. Θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε για μια μισή ώρα να φουσκώσει όμορφα και ωραία. Μετά από μια μισή ωρίτσα, κοιτάξτε πώς έχει γίνει το ζυμάρι. Ο όγκος του έχει τριπλασιαστεί, έχει πάρει μπόλικο αέρα και πάμε να δούμε και κάποιες ίνες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο ζυμάρι. Αυτό σημαίνει ότι η μαγιά έχει ενεργοποιηθεί 100% και μας λέει, τσουλή, είμαι έτοιμο για ψήσιμο το ζυμάρι. Οπότε, θα πάρω ένα ορθογώνιο ταψάκι 35x30. Θα λαδώσω την επιφάνειά του. Παίρνουμε τώρα το ζυμάρι και κοιτάξτε τώρα πόσο εύκολα θα απλωθεί επειδή χρησιμοποίησα αλεύρι σκληρό. Για να δείτε ότι
Τα πάντα στη μαγειρική έχουν τη δική τους χρησιμότητα και το λόγο που τα βάζουμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα θα απλωθεί το ζυμάρι κατευθείαν. Λοιπόν, βλέπετε, απλώσαμε το ζυμαράκι παντού και τώρα θα λαδώσω λίγο την επιφάνεια του ζυμαριού και αυτό το κάνουμε για να πάρει ωραίο χρώμα κατά τη διάρκεια του ψησίματος αλλά και να γίνει τραγανή η λαγάνα μας. Με τα χεράκια μας απλώνουμε το λάδι να πάει παντού και με τα δαχτυλάκια μας τι κάνουμε, πιέζουμε προς τα μέσα. Βλέπετε, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να πασπαλίσουμε με σουσάμι. Πολύ ωραία. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Όσο ψήνεται τώρα η λαγάνα, τι λέτε να φτιάξουμε την πιο ωραία ταραμοσαλάτα. Τι θα κάνουμε, τα πράγματα είναι γελία, παιδιά. Κοιτάξτε, έχω ένα δοσομετρικό δοχείο. Μέσα θα ρίξω ταραμά λευκό. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια για να δω και τι παίχτες είσαστε. Από πού παίρνουμε τον ταραμά. Μην μου γράψετε από κάποια σχόλια από το σούπερ μάρκετ. Ναι, okay. Από ποιο ψάρι όμως παίρνουμε τον ταραμά. Για να σας δω. Ρίχνουμε λοιπόν μέσα, ξαναλέω, λευκό ταραμά και πολύ ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Με το ραβδομπλέντερ θα πολτοποιήσουμε αυτά τα δύο υλικά μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία. Μόλις πολτοποιηθούν, τη ρίχνουμε λεμονάκι. Εξαιρετικά. Και τελευταίο υλικό μας, ηλιέλαιο, που θα το ρίχνουμε πολύ πολύ σιγά, χτυπώντας ταυτόχρονα. Και μόλις απορροφηθεί η πρώτη δόση από το ηλιέλαιο, ρίχνουμε την επόμενη. Να ρίξουμε και το υπόλοιπο λαδάκι. Λοιπόν, σε περίπτωση που η ταραμοσαλάτα σας βγει πηχτή. Δεν μασάμε, όχι βέβαια, γιατί μπορεί να σέπεσε λίγο παραπάνω λάδι. Δεν πειράζει, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Νεράκι. Το ρίχνουμε μέσα. Και ο ταραμάς μας είναι πανέτοιμος. Πάμε να δούμε τη σύστασή του. Το βλέπετε? Με λίγα υλικά, απλά προσεκτικά, με το λάδι να το ρίχνουμε σιγά σιγά, έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία μους ταραμά. Αγαπημένοι μου φίλοι, η λαγάνα κοντεύει να γίνει. Ένα λεπτάκι θέλει ακόμα, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σας δείξω τι μεζικλί... Ορίστε, χτύπησε ο φούρνος, είναι πανέτοιμος. Θέλω να σας δείξω πρώτα απ' όλα τι μεζικλίκια έχουμε βάλει στο τραπέζι μας. Ντολμαδάκια. Εντάξει, τρελαίνομαι. Χαλβά με λεμόνι. Ένα συνδυασμός που μου τον έμαθα Δημήτρης Ευαλιώτης, δεν τον ήξερα, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, λεμόνι με χαλβά δεν το ήξερα. Και το έμαθα τώρα και μ' άρεσε. Έχω ξετρελαθεί μαζί στο συνδυασμό. Δοκιμάστε το κι εσείς. Ελιές, τουρσιά, αγκινάρες. Και πάμε να βγάλουμε τον πρωταγωνιστή μας, που είναι η λαγάνα. Φύγαμε. Ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της, παιδιά. Μοσχοβολάει το ελαιόλαδο. Έχει ψηθεί εξαιρετικά η λαγάνα. Επίσης, μπορείτε να ψήσετε τη λαγάνα σας και στους 220 βαθμούς πάνω κάτω αντιστάσεις, έτσι. Είναι τέλεια, παιδιά. Φρέσκια, φρέσκια από το φούρνο, λαγανίτσα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία είναι. Κοιτάξτε το ζυμάρι μέσα, πως ωραία έχει ψηθεί. Θα βάλω την ταραμοσαλάτα μου στο πιάτο. Νομίζω ότι σας παρουσιάσαμε ένα υπερπλήρες τραπέζι για την καθαρά Δευτέρα. Να το ευχαριστηθείτε με την οικογένειά σας. Ωραίο φαγάκι. Και τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δοκιμάσουμε από ποχή τη λαγάνα. Άλλο ένα. Παιδιά, είναι τέλεια.
Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή, θα με θυμηθείτε. Λαγάνα και ταραμοσαλάτα σήμερα στο μήμα σας. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Εννοείται like, share και subscribe. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!